Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά και χρόνια πολλά για τη χθεσινή μεγάλη ημέρα. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε γεροί και δυνατοί. Χρόνια πολλά στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στο έθνος μας. Θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα όπως το κάνουμε πάντα. Με τη δική σας βοήθεια βέβαια, μέσω των μηνυμάτων σας. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που έχουν αρχίσει ήδη να στέλνουν τα μηνύματά τους. Πότε προλάβατε ρε παιδιά, από πάνω είστε. Θα κάνουμε κάποια συνεχόμενα live αυτές τις μέρες και σήμερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και αύριο και μεθαύριο και τη Δευτέρα, έτσι ώστε παρέα να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα η οποία υπάρχει. Από πού να αρχίσουμε όμως τώρα? Καταρχήν θα ήθελα να κλείσουμε ένα θέμα. Πριν πάμε στην επικαιρότητα, να κλείσουμε το θέμα της περιβόητης συνέντευξης του Νίκου Λιμπερόπουλου, η οποία αποτέλεσε ένα σημείο τριβής, γιατί ενδεχομένως αυτός και να ήταν ο σκοπός, όχι της συνέντευξης, να προκληθεί ουσιαστικά όλος αυτός ο μικρός χαμός ομολογουμένος, γιατί έγινε από πάρα πολύ λίγους και κάπου που ανέβηκε ένα post μου, και γενικότερα η αντίδραση που υπήρξε για αυτά που έγραψα. Καταρχήν, νομίζω ότι όποιος γνωρίζει στοιχειωδώς την ελληνική γλώσσα μπορεί να καταλάβει ότι ό,τι έγραψα δεν αποτελεί καμία μομφή για τα όσα είπε ο Νίκος Λιμπερόπουλος για την οικογένεια Βαρδινογιάννη, για τον Γιώργο και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη. Είναι δικαίωμά του, είναι να φέρει το δικαίωμά του και εννοείται ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει, είναι ο Λιμπερόπουλος και ένας πολύ γνωστός, μια πολύ γνωστή προσωπικότητα, πρώην παίκτης της ομάδας. Αναμφίβολα έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Εγώ αυτά που σχολίασα όμως δεν αφορούσαν το συγκεκριμένο θέμα και κακώς εκλήφθησαν από ορισμένους ότι επειδή μίλησε άσχημα για την οικογένεια Βαρδινογιάννη, μίλησε με τον τρόπο που μίλησε τέλος πάντων, άσχημα, σωστά, ο καθένας ας πει ό,τι θέλει. Όχι ότι μπορεί να μην είπε λάθος πράγματα. Εγώ στάθηκα όμως σε άλλα πράγματα. Κακώς έγινε αυτή η σύνδεση. Εμένα η μεγάλη μου ένσταση, και επειδή βρήκα και παλιά μου κείμενα του 2017-18 για τον Νίκο Λιμπερόπουλο, η άποψή μου ήταν η ίδια, ότι άλλαξε η γνώμη μου για τον Λιμπερόπουλο από τότε, από τη μέρα που έφυγε από τεχνικός διευθυντής στο Παναθηναϊκό, από το καλοκαίρι του 2017 δηλαδή, για να πάει στην ΑΕΚ, και η συμπεριφορά του στη συνέχεια στην ΑΕΚ, όπου προσπάθησε, αυτή είναι η δική μου κρίση, η δημοσιογραφική κρίση, προσπάθησε να πλήξει τον Παναθηναϊκό ξεκάθαρα, γνωρίζοντας εκ των έσω τι προβλήματα περνάει η ομάδα, παίρνοντας φυσιοθεραπευτές, παίρνοντας παίχτες, προσπαθώντας να πάρει και άλλους παίχτες και γενικότερα πανηγυρίζοντας. Και καλά έκανε ο άνθρωπος, στην ομάδα του δούλευε, γιατί ο Λιμπερόπουλος έχει παίξει 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό, 7 χρόνια στην ΑΕΚ, έχει διατελέσει προπονητής, τεχνικός διευθυντής και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Δεν είναι μια προσωπικότητα άμεσα συνυφασμένη μόνο με τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να είναι με τον Παναθηναϊκό αν μετά την Gladbach το 10 νομίζω θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον εντάξει τότε στο δυναμικό του, αλλά η διοίκηση της πολυμετοχικότητας επέλεξε να μην γυρίσει. Επέλεξε να μην ασχοληθεί με τον Νίκο Λιμπερόπουλο όταν έφυγε από την Gladbach. Η δική μου θέση πάνω σε όλο αυτό είναι ότι είναι πολύ κακό να χρησιμοποιείται, πώς να το πω έτσι, μια τέτοια τοποθέτηση μόνο και μόνο για να πλήξει τον ίδιο το σύλλογο. Διότι ξαφνικά αγαπήθηκε ο Λιμπερόπουλος τόσο πολύ, τόσο υπέρμετρα από ορισμένους, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν καταφερθεί εναντίον του με πολύ άσχημα λόγια. Και επειδή μπήκα στη διαδικασία να ψάξω κάποια πράγματα και με τη βοήθεια ορισμένων διαδικτυακών φίλων, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ήταν πάντα τόσο καλή η άποψη του κόσμου του Παναθηναϊκού για τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Προφανώς το επάγγελμα αντιβαρδινογιαννισμός επανέρχεται στο προσκήνιο. Στον επαγγελματικό προσανατολισμό ορισμένων, το να μιλάει κάποιος εναντίον της οικογένειας Βαρδινογιάννη είναι πλέον ένα προσόν το οποίο μπορεί να εξασφαλίζει και δουλίτσες πάσης φύσεως. Εγώ σε αυτό δεν θα μετέχω, γι' αυτό και επέλεξα να μην σχολιάσω καθόλου το τι είπε για εκείνη την εποχή, ούτε για τη Ριζούπολη, ούτε για τίποτα. Έχω μια συγκεκριμένη άποψη, την οποία έχω μοιραστεί και άλλες φορές μαζί σας, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, γιατί είδα ένα ευρεολόγιο εναντίον μου και στη σελίδα Όλα Πράσινα στα σχόλια, που απορώ γιατί τα αφήνουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Κακός ο Άρης τα αφήνει αυτά τα σχόλια να περνάνε, υπό την έννοια ότι δυσφημίζουν και την ίδια τη σελίδα του. Τώρα, αν ο ίδιος θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο
Ότι αυτό είναι καλό, ή πως αυτός είναι ο σκοπός, θέλω να πιστεύω ότι τον ξέρω τον Άρη ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θεωρεί ίσως ενδιαφέρουσες κάποιες τοποθετήσεις μου και τις ανεβάζει στο Όλα Πράσινα, που είναι μια φιλόξενη σελίδα. Έχω βρεθεί δύο φορές εκεί ως καλεσμένος και έχω μιλήσει και δεν έχω κανένα πρόβλημα εννοείται να ξαναβρεθώ. Αλλά όλο αυτό το ευρεολόγιο, ειδικά από 3-4 τρόλ λογαριασμούς, οι οποίοι είναι ήταν ουσία της βλακείας, θα έλεγα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για τέτοια πράγματα. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα ποτέ. Είναι φύση αδύνατον να γίνει κάποιος κοινωνός των συγκεκριμένων απόψεων. Και όχι για το Λιμπερόπουλο. Όταν έχουν βριστεί παλέμαχοι όπως ο Ρότσα, όπως ο Δωμάζος, όπως ο Βαζέχα, όπως ο Γιάννης Γκούμας, μόνο και μόνο επειδή θέλησαν να πάρουν το μέρος εκείνης της διοίκησης, ξαφνικά γίναμε Λιμπεροπουλικοί το 2021, ειδικότερα μετά τη συμπεριφορά του Νίκου Λιμπερόπουλου, ο οποίος, εμένα τα προβλήματά μου στις συνέντευξεις του Λιμπερόπουλου είναι άλλα και τα κατέθεσα. Δεν με νοιάζει τι είπε και πώς το είπε στο Ντέμι, και αυτό ίσως κακώς το ανέφερα, γιατί όχι έχασα το δίκιο μου, είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κάποιος ο οποίος είναι τυφλωμένος από μίσος. Έτσι. Αλλά όταν βγαίνει ένας παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού που έχει υποστεί όλη αυτή την κακουχία, γιατί έχει υποστεί μια κακουχία, είναι δεδομένο αυτό. Ειδικά ο Λιμπερόπουλος έχει χάσει πρωταθλήματα, έχει χάσει χιλιάδιο. Και αντί να μιλήσει για τους απέναντι, μιλάει για τον πρόεδρο της δικής του ομάδας που τον έκανε και δισεκατομμυριούχο, προσπαθώντας να κάνει PR, προφανώς επειδή έπαιξε το όνομά του για γενικός αρχηγός για το καλοκαίρι, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι αυτός. Οπότε άσκοπο αυτό που έκανε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να μπει συγκεκριμένη φιτιλιά. Θα ήταν πολύ πιο τίμιο δε και να ερωτηθεί και να μιλήσει για το λόγο που προσπάθησε να ξεκληρίσει. Σύμφωνα με, χρησιμοποιώ τη λέξη της ιστοσελίδας Όλα Πράσινα, γι' αυτό και το ανέβασα. Γιατί προσπάθησε να ξεκληρίσει τον Παναθηναϊκό, έτσι, όταν του δόθηκε η δυνατότητα και η οικονομική δυνατότητα και βρέθηκε σε θέση ισχύως, έτσι, αφού τον αγαπάει τόσο πολύ τον Παναθηναϊκό, γιατί προσπάθησε να τον ξεκληρίσει τον Παναθηναϊκό στην αδύνατη στιγμή του. Είναι μια ερώτηση που θέτω προς απάντηση. Μην βάζετε κανένα πρόσωπο παραπάνω από τον Παναθηναϊκό και όπως έχουν δικαίωμα όσοι είναι εναντίον εκείνης της κατάστασης να μιλούν και να μην θεωρούνται διχαστές, έτσι έχω και εγώ το δικαίωμα που θεωρώ εκείνη την κατάσταση σίγουρα προτιμότερη από ό,τι υπάρχει σήμερα και σίγουρα ασύμετρο όλο αυτό που έγινε το 2008 αναλογικά με τα χρόνια που βρισκόταν ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στη διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι ασύμετρο και προφανώς στημένο το ότι συνέβη, γιατί κανένας δεν κρίθηκε, κανένας Μαρινάκης δεν κρίθηκε στα 8 χρόνια, κανένας Σαββίδης δεν κρίθηκε στα 8 χρόνια, κανένας Μελισσανίδης δεν κρίθηκε στα 8 χρόνια, ο Αλαφούζος είναι στα 9 χρόνια και ακόμα είναι εδώ, έτσι, και δεν έχει γίνει το ίδιο. Επομένως, κάποιες σκοτεινές δυνάμεις όθησαν την κατάσταση εκεί. Και μπορεί κάποιος να έχει δίκιο ότι από το 5 και μετά η κατάσταση άρχισε να φθήνει επί τριετίας. Μέχρι το 5 όμως ο Παναθηναϊκός είχε παίξει προημιτελικούς Champions League, είχε πάρει double. Δεν ξέρω σε κανέναν που να έχει 4 χρόνια διοίκησης να έχει πάρει double και να έχει παίξει 2 προημιτελικούς Champions League. Άρα γιατί έγινε όλο αυτό? Δεν θέλω να ανοίξω βαρδινογιάννικη συζήτηση, όμως πρέπει να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους σε συνάρτηση με την περιβόητη συνέντευξη, στην οποία και πολύ μεγάλη σημασία έδωσε στο κάτω-κάτω της γραφής. Περισσότερο κακώς απάντησε και στο μήνυμα εκείνου του φίλου που από εκεί άρχισαν όλα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, έχετε αρχίσει και στέλνετε ήδη τα μήνυματά σας. Είπα Gladbach, στην Άιντραχτ, σωστός. Είπα Gladbach εγώ, πρέπει να είπα Gladbach. Ναι, στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, 2008-2010, συγγνώμη φίλε. Λοιπόν, πάω στα μηνύματά σας και θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, και για το γήπεδό μας και για τον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος για μένα σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για το παιδί αυτό. Έτσι, αλλά πάμε στα μηνύματά σας και θα τα πούμε, είμαι σίγουρος, όλα στην πορεία. Όσον αφορά τη Μεσογειακή Λίγα και συμμετοχή Παναθηναϊκού, πρώτον είναι υλοποιήσιμο πλάνο, δεύτερον συμφέρει την ομάδα να μετέχει. Σωτήρη, διάβασα το δημοσίευμα του Νίκου Τζουάν στο τρεφιλάρα.gr, αλλά δεν έχω εικόνα της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Δεν μπορώ δηλαδή να σου πω πάρα πολλά πράγματα, ούτε για το οικονομικό. Σαν σκέψη δεν είναι κακή αν βρεθούν οι ημερομηνίες. Έτσι. Λιμπερόπουλος δεν έχει καμία σχέση με Βαζέχα, Γκούμα, Μπασινά, παιδιά του Παναθηναϊκού που τον αγαπάνε, λέει ο Μάριος. Διοίκηση θα αλλάξει φέτος ή μια από τα ίδια θα έχουμε και κάνουμε μαθήματα ιστορίας και μιζέρια. Ανδρέα, τι να σου πω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ένδειξη για αλλαγή διοίκησης. Ευάγγελε, ό,τι και να ακούγεται για Νίκο Βαρδινογιάννη είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν ισχύει. Λιμπερόπουλος, ο πρώτος παίκτης που έκανε εξώδικο στον Παναθηναϊκό για χρήματα όταν έφυγε από την ομάδα για εξόφληση που καθυστέρησε λόγω καλοκαιριού. Δεν ήταν εξόφληση μισθών, ήταν εξόφληση μπόνους. Είναι εκείνο το εξώδικο.
9 χρόνια Αλαφούζος, γράφει ο Λάμπρος. Καλησπέρα σε όλους. Άκουσα για Μεσογειακή Λίγα και συμμετοχή Παναθηναϊκού. Ξέρεις κάτι, ισχύει? Παιδιά, είναι μια πληροφορία που έβγαλε ο Νίκος, αλλά νομίζω ότι είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο σκέψης όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια τουλάχιστον μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ρωτήσω και εγώ τον Νίκο που έχει το ρεπορτάζ για κάποιες παραπάνω πληροφορίες και υπόσχομαι στο αυριανό live να σας πω περισσότερα. Η Κωνσταντίνα λέει σιγά την περιβόητη συνέντευξη. Είναι όλα μελημένα να γίνει έτσι ο Παναθηναϊκός για να εμφανιστεί ο Τζίγκερ σαν σωτήρας. Τσοπάνη, φίλε μου, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να επιστρέψει. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει. Κακός. Αυτό, προσέξτε να δείτε. Ο αντιβαρδινογιανισμός, η αλήθεια είναι ότι έχει φτιάξει καριέρες. Έτσι, έχει φτιάξει δουλειές. Έχει φτιάξει ανθρώπους που δεν θα τους ήξερε ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας τους. Τους έχει κάνει με 5 δουλειές και με παράδες. Αυτό ξανά επιστρέφει στο προσκήνιο, ενώ ήταν επαγγελματικός προσανατολισμός της προηγούμενης δεκαετίας. Αγνοώ το λόγο όμως. Τότε υπήρχε λόγος. Τώρα δεν υπάρχει όμως. Γιατί να καθόμαστε να μαλώνουμε για κάτι το οποίο δεν υφίσταται? Υφίσταται μόνο στο μυαλό ορισμένων. Γεια σου Σοφία, οι πολυμετοχικοί σε 2 χρόνια έκαναν περισσότερα από όσα ο Τζίγκερ σε 5, γράφει ο Κρις. Ο Ρότσα έπρεπε να ήταν ισόβιος στον Παναθηναϊκό, ζει και αναπνέει για την ομάδα και έχει τεράστια γνώση και καλοσύνη μέσα του, γράφει ο Γιώργος. Αυτά πάνε τώρα, το αύριο πρέπει να βλέπουμε Λάμπρο, λέει ο Θάνος. Καλησπέρα και στο Γιώργο, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Λάμπρο, μη χαλιέσαι, δεν αξίζει, ας δούμε τα προβλήματα που έχει η ομάδα. Μεγάλος προβληματισμός, οι συχνοί τραυματισμοί των παικτών, πράγματι. Πράγματι, λες και έχει πέσει περονόσπορος. Πραγματικά, Βασίλη, πολλοί τραυματισμοί. Πληρώνει, νομίζω, τώρα ο Παναθηναϊκός και την παθογένεια ορισμένων ποδοσφαιριστών του, που έχουν δηλαδή κάποια προβλήματα τα οποία τους ακολουθούν. Αλλά πληρώνει, νομίζω, και την κακή προετοιμασία του καλοκαιριού, για την οποία δεν ευθύνεται όμως μόνο ο Πογιάτος. Ευθύνονται και οι συνθήκες που υπάρχουν. Ο Παναθηναϊκός έκανε προετοιμασία στο Κοροπή, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Βγαίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, αλλά βγαίνουν. Δεν δίνουμε άλλη αξία Κωνσταντίνα και Αλέξη, δεν θα ασχοληθούμε άλλο, έτσι. Κανένα νέο με Νέντο έχουμε, ρωτάει ο Αποστόλης. Ο Νέντοβιτς γύρισε, έκανε ατομικό, το πότε θα επιστρέψει τώρα Αποστόλη είναι λίγο δύσκολο να σου το πω. Δεν υπάρχει ακόμα σαφές, έτσι, σαφή ένδειξη από το ρεπορτάζ. Πιστεύεις το καλοκαίρι πως θα έχουμε Αλαφούζο ή κάποιον άλλον στην ΠΑΕ? Θάνο μου, ό,τι και να σου πω αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο εικασία και δεν υπάρχει πληροφορία. Δεν δείχνει διάθεση ο Αλαφούζος αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Αλλά το πιθανότερο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να πέσω έξω και όχι μέσα. Δεν δείχνει αυτή τη στιγμή καμία διάθεση να αποδεσμευτεί από τον Παναθηναϊκό αν δεν εκπληρωθούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και όλες οι κινήσεις που κάνει είναι κινήσεις παραμονής, δεν είναι κινήσεις εξόδου. Με τον Μπόλον, ρωτάει ο Βασίλης, τι γίνεται? Υπάρχει όντως σχεδιασμός από τον Τρεωσή για το καλοκαίρι? Βασίλη, εγώ κρατάω μικρό καλάθι και στο σχεδιασμό Τρεωσή το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ο Τρεωσή, πραγματικά σου μιλάω. Δεν ξέρω. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, μπορεί να συνεχίσει, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει. Ο Μπόλον, πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Όπως επίσης δεν μπορώ, επειδή να απαντήσω με βάση την ερώτηση του Βασίλη και σε κάτι άλλο, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διαθέσιμο budget για το καλοκαίρι. Τη στιγμή, όχι διαθέσιμο budget, θα υπάρχει το γνωστό, το ύψος budget για το καλοκαίρι, τη στιγμή που υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρος με τα τηλεοπτικά. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί τώρα. Τα τηλεοπτικά και το πού ακριβώς θα πάει το πρωτάθλημα του χρόνου και ποιες θα είναι οι οικονομικές συνθήκες. Χωρίς το τηλεοπτικό συμβόλαιο που είναι και σημαντικό για το πλάνο βιωσιμότητας αλλά και για την εισρωή χρημάτων στην ομάδα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, τέλη Μαρτίου, φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι και είναι και ορθό να μιλήσουμε για μπάτζετ. Ο Σπύρος ρωτάει, άκουσε ότι θα φύγει ο Μπόλωνη? Όχι τώρα, εκτός αν στραβώσουν πάρα πολύ τα αποτελέσματα, και εγώ νομίζω, Σπύρο, το καλοκαίρι ο Μπόλωνη δεν θα συνεχίσει. Πρέπει να φύγει ο Αλαφούζος, αλλά και να μου πεις ποιος θα έρθει στην Πανάθα μας, Λάμπρο, τότε. Για τους τραυματισμούς φταίει η αλλαγή του ιατρικού team, λέει ο Κώστας. Δεν είχα σκεφτεί αυτή την παράμετρο. Μην ρίξουμε όμως τους ανθρώπους. Υπάρχουν άλλες αιτίες, σημαντικότερες, έτσι. Υπάρχει πιθανότητα αύξησης του μπάτζετ το καλοκαίρι, Γαβριήλ, το απάντησα. Με Αλεξανδρόπουλο, τι θα γίνει τελικά? Αν ρωτάς για συμβόλαιο, ο Αλεξανδρόπουλος έχει συμβόλαιο. Να πούμε εδώ για το Σωτήρη ότι είναι πολύ μεγάλη επιβράβευση ότι κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Δικαιώθηκε από την απόφασή του να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με συμπαίκτες του που
αποφάσισαν να κάνουν το βήμα στο εξωτερικό και δεν δικαιώνεται η αποφασή τους δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Ο Αλεξανδρόπουλος επέλεξε να μείνει στην ομάδα, πήρε συμμετοχές, προσπάθησε, είναι αυτή τη στιγμή βασικό στέλεχος του αρχικού rotation, δηλαδή ουσιαστικά της 14ης, της 11ης των πρώτων τριών παικτών, και νομίζω ότι μπορεί να πάει ακόμα πολύ καλύτερα και πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα για να επεκτείνει το συμβόλαιό του, ότι θα σκεφτεί, θα αξιολογήσει τις συνθήκες και θα το κάνει. Και από πού και ως πού, Λάμπρο, τα καθήκοντα ενός Προέδρου εξαντλούνται στο να δίνει μεγαλοπρεπή συμβόλαια σε παίκτες και στο να μην χρωστάει η ομάδα. Και ο Αλαφούζος έχει βάλει δεκάδες εκατομμύρια από το 12, από ό,τι μας λένε. Τι σημαίνει, ότι πρέπει να τον τρώμε στη μάπα SAE? Όχι, Πολ, δεν είπα αυτό. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί να έχει αξίωση. Δεν ξέρω πού εργάζεσαι και αν είσαι φοιτητής ή αν εργάζεσαι ή αν έχεις κάποια υψηλόβαθμη θέση. Αλλά δεν έχω ακούσει αυτά τα παράπονα. Τα έχω ακούσει μόνο από παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχω ακούσει ποτέ από παίκτη άλλης ομάδας να λέει ότι δεν μας μιλούσε ο ένας, δεν μας μιλούσε ο άλλος. Έτσι. Το πώς δραστηριοποιείται ένας επιχειρηματίας που έχει μία ομάδα, έτσι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε συνέχεια. Δεν λέω ότι είναι όλα σωστά. Και εγώ να σου πω κάτι, θα σου μιλήσω για μένα. Αν εγώ ήμουν τόσο πλούσιος και είχα μία ομάδα, θα πήγαινα να βλέπω την προπόνηση κάθε μέρα. Θα ξέκλεβα από το χρόνο μου έστω μία μισή ώρα την ημέρα να πηγαίνω να βλέπω τους παίκτες και την ομάδα. Αλλά αυτό θα το έκανα εγώ ή θα το έκανες ενδεχομένως εσύ. Οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται διαφορετικά. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, ξέρεις, να κρίνουμε τα πάντα, ας πούμε. Ρε παιδιά, μόνο εμένα μου φαίνεται ότι ο Χεζόνια έχει καβαλήσει λίγο το καλάμι, λέει ο Άρης. Κοίταξε να δεις, Άρη, ο Χεζόνια δεν μπορεί να κριθεί φέτος αυτήν την ομάδα. Ήρθε, βρήκε μια ομάδα η οποία ήταν εκτός ευρωπαϊκού στόχου. Το παιχνίδι χθες δεν έχει περιθώρια κριτικής. Διάβασα και πολύ σκληρά σχόλια για την ομάδα και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία για τον μπάσκετ. Γιατί η φετινή χρονιά είχαμε προαναγγείλει από το καλοκαίρι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα είναι μια χρονιά δοκιμασία για όλους και για τον κόσμο που δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Και για τους παίκτες και για τους ανθρώπους που ασκούν διοίκηση. Και για τον τύπο που ασχολείται με τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Σίγουρα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά ο Χεζόνια δεν νομίζω ότι είναι αυτό που λες ότι έχει καβαλήσει το καλάμι. Νομίζω ότι τον σοβαρό Χεζόνια θα τον δούμε στα παιχνίδια που καίνε. Και ποια παιχνίδια θα καίνε από εδώ και πέρα, στα παιχνίδια που θα κρίνουν τρόπαια. Έτσι. Διάβασα και ορισμένα σχόλια για τον ατομισμό του. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Έτσι έχει μάθει ο παίχτης αυτός. Στο NBA έτσι είναι γαλουχημένοι. Παίζουν, ειδικά όταν βρεθούν στη συνέχεια της πορείας τους σε ένα υποδεέστερο πρωτάθλημα, σε μια υποδεέστερη λίγκα, αυτό κάνουν. Έτσι, δεν μπορούμε να κρίνουμε, φίλε μου, το Χεζόνια τώρα. Είναι πολύ αυστηρό να κρίνεις, νομίζω, το Χεζόνια τώρα. Λοιπόν, τι άλλο. Εντάξει, δοκιμασία, Λάμπρο, να μην πούμε οκτάδα, όχι τελευταία, είναι πολύ κρίμα. Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο μου. Καταλαβαίνω τι λες για τη θέση στην κατάταξη, αλλά ο Παναθηναϊκός, άμα είναι ένας οργανισμός που άμα χάσει το στόχο του, ενδεχομένως πολλές φορές εκτροχιάζεται, δηλαδή σου κάνει τη διαφορά. Εντάξει, δεν σου λέω να βγούμε τελευταία, θα είναι άσχημο. Έτσι. Αλλά ποια είναι η διαφορά να τερματίσεις 12ος με 14ος, ας πούμε? Εγώ δεν βλέπω διαφορά. Ήθελα Ντούσαν, λέει ο Μινάς. Έχεις δίκιο, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Παρακαλώ, Ηλία, να είσαι καλά. Ο Χεζόνι έχει καβαλήσει το καλάμι, αναρωτιέται ο Μιχάλης, ή δεν του δίνουν οι άλλοι την μπάλα στην επίθεση? Λάμπρο, να δει λίγο ζέκα ο Αλεξανδρόπουλος τώρα στην Εθνική, να μάθει επιθετική άμυνα, λέει ο Σάκης. Εν τω μεταξύ, με είχατε ρωτήσει για ζέκα, τώρα που το είπε ο φίλος μου ο Σάκης από τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος ο Σάκης. Έχουμε βρεθεί και στα Γιάννενα με το Σάκη. Για το ζέκα που μου είπατε, το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται. Με είχατε ρωτήσει και δεν είχα απαντήσει εκείνη την ημέρα, ή στο τελευταίο live που είχα κάνει, είτε στο προτελευταίο. Το συμβόλαιο του ζέκα με την Κοπεχάγη ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να έρθει το χρόνο το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο ακόμα, και εγώ πιστεύω ότι θα έρθει να κλείσει την καριέρα του εδώ. Αλλά πλέον, όταν θα γίνει αυτό το 23, ο ζέκα θα είναι στα 34. Δεν ξέρω αν θα έχει νόημα τότε, μεγάλο, αγωνιστικό. Σίγουρα για την υστεροφημία και του ιδίου και για την ομάδα, βέβαια, που θα έχει κερδίσει ένα ακόμα έτσι παλέμαχο, γιατί από παλεμάχους δεν τα πολύ πηγαίνουμε καλά, δεν μαζευόμαστε εσχάτως.
Θα είναι μια θετική εξέλιξη σίγουρα. Ο Ζέκα που και χθες έβγαλε μάτια. Απίστευτος. Απίστευτος πραγματικά. Μακάρι να μπορούσαμε να τον έχουμε τώρα στην ομάδα. Θάνο για το γήπεδο θα πούμε σε λίγο. Καρνέζης τα είπε ωραία. Ορθά κοφτά. Έπαιξα στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, λέει ο Νίκος. Πολύ σωστός. Του χρόνου θα τον δει στο Χεζόνια, γράφει ο Ηλίας. Το πιθανότερο. Τι προπονητή βλέπεις το καλοκαίρι, ρωτάει ο Θάνος. Θα ψάχνουμε λογικά, πιστεύεις, Θάνο, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και εγώ αυτό νομίζω. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάτι να σου πω. Δεν έχω κάτι να σου πω. Αντιλαμβάνομαι την ανυπομονησία που έχετε, αλλά όλα στην ώρα τους. Ο Παναγιώτης γράφει ότι έχω τις ίδιες απόψεις με τον Κότζο και ότι συμφωνεί μαζί μας. Μιλάει ο Λάμπρος αυτή τη στιγμή. Με τον Κώστα, πίστεψέ με, διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά πράγματα από τα όσα συμβαίνουν τώρα, από τα όσα έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν, δεν νομίζω ότι συμφωνούμε σε όλα. Έχουμε πράγματι κάποιες κοινές απόψεις. Λάμπρο, ακούγεται να μας πασάρουν το ΆΚΑ. Πες κάτι, σε παρακαλώ, ρωτάει ο Φώτης. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα του γηπέδου. Ότι πάνε να μας πασάρουν το ΆΚΑ, το είπα στο προηγούμενο live ακριβώς. Ότι είναι ένα. Ότι υπάρχει ένα κομμάτι του κεντρικού κράτους, της πολιτείας, η οποία αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται τη λύση του κλειστού για το τμήμα μπάσκετ και φυσικά είναι έτοιμοι να προτείνουν, το έχουν προτείνει ήδη στον Πρωθυπουργό, και είναι έτοιμοι να προτείνουν με περισσότερες λεπτομέρειες και πράγματα στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα, δεν θέλω να πω για συναντήσεις που έχουν γίνει, δεν θέλω να πω για πραγματογνωμοσύνες που έχουν γίνει σε συγκεκριμένα μέρη. Ένα πράγμα μόνο. Αυτό που έμοιαζε για το βοτανικό ως το πιο εύκολο να γίνει, ποιο ήταν αυτό, η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή αρχίζει και ο βαθμός δυσκολίας αλλάζει, ανεβαίνει. Και για τη στάση της ΑΕΠ Ελαιώνα, η οποία την έχουμε θίξει εξ αρχής, και τουλάχιστον σε αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος, όταν οι άλλοι λέγανε για τραπεζική μπίζνα που θα κάνει πλούσια στις τράπεζες, χτυπούσαμε το καμπανάκι και λέγαμε ότι καμία τράπεζα δεν θα βγάλει 14 εκατομμύρια από την τσέπη της όταν έχει χάσει μια 20 τα προηγούμενα χρόνια για να φτιάξει εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Καμία. Όμως δεσμεύεται η ΑΕΠ Ελαιώνα από την νομοθεσία, την οποία πρέπει να τηρήσει. Γι' αυτό και εξεπλάγει προχθές με την είδηση που βγήκε, δεν ξέρω που έγκυται η επισημότητα του αιτήματος του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για την αύξηση της χωρητικότητας του κλειστού σε 3.000 θέσεις. Καλό θα είναι, επειδή στην νομική επιτροπή που έχει συστήσει ο ερασιτέχνης, τα δύο τουλάχιστον μέλη είναι εναντίον του βοτανικού αναφανδών, και μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να εργαστεί κάποιος και να δουλέψει κάποιος σε ένα project το οποίο δεν πιστεύει. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι η διοίκηση και το Προεδρείο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού εισακούει συμβουλές οι οποίες είναι μη υλοποιήσιμες, αντίκειται στην νομοθεσία και είναι ικανές ακόμα και να μπλοκάρουν το έργο. Θέλω να πιστεύω πως αυτό δεν συμβαίνει. Νομίζω ότι η χωρητικότητα στο Προεδρικό Διάταγμα δεν αποσαφηνίζεται. Επομένως, αν είναι ένα ερώτημα εκτός νόμου, αν είναι ένα αίτημα μάλλον εκτός νόμου, ορθώς το έκανε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Αν δεν είναι όμως, σε μια εποχή που η ΑΕΠ Ελαιώνα ρεμβάζει και δεν ακούει, αυτό λέει το ρεπορτάζ, δεν ξέρουμε, μπορεί να έχουν υπογράψει τα χαρτιά και εμείς δεν το ξέρουμε. Λέμε τι λέει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν υπάρχει επαφή της ΑΕΠ Ελαιώνα με τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Αυτό που φάνταζε λοιπόν πιο εύκολο να γίνει, αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Υπάρχει όμως ένα καλό σε αυτήν την ιστορία. Ένα καλό σε ό,τι συμβαίνει. Και ευελπιστώ ότι οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να το τρέξουν αυτό το πλάνο μέχρι τέλους, θα το τρέξουν μέχρι τέλους. Και κρατήστε μία ατάκα που θα σας πω τώρα, αλλά θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Όλα σε ένα νοικοκυρεμένα, και δεν αναφέρομαι στον μπάσκετ. Στην ώρα τους όμως αυτά. Αυτά στην ώρα τους. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι ότι μπορεί να προκύψει εμπόδιο, γιατί βλέπω ένα κούρνιασμα, μια οπισθοχώρηση, δηλαδή σαν να έχει πέσει το σήμα μη μιλάτε για το βοτανικό, έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, ποιος το λέει αυτό. Θα το δούμε αν θα γίνει, δεν θα γίνει. Θα το δούμε. Δεν θα το φτιάξω εγώ. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, έτσι ώστε η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου,
του υγιούς κόσμου του Παναθηναϊκού να γνωρίζει την αλήθεια, την πραγματικότητα, τα ωφέλη και να πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι μονόδρομος. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ορισμένοι ευαγγελίζονται και πιστεύουν ότι να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, τι ωραία που τα είπε ο ένας, τι ωραία που τα είπε ο άλλος. Ακούμε τις άποψεις των παλεμάχων. Ο τεράστιος Δωμάζος που έχει παίξει στη Λεωφόρο είπε βοτανικό. Εκεί τελειώνουν όλα. Τελειώνουν όλα εκεί, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σε μένα το δήλωσε. Τελειώνουν όλα εκεί. Πέραν τούτου. Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να πέσει στην παγίδα και να δημιουργήσει ο ίδιος προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Αν κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη έχει αδυναμία στο να εκπληρώσει τις συμβατές από το νόμο υποχρεώσεις του, να πληρώσει τις απαιτούμενες ρήτρες, να δώσει 25-30 εκατομμύρια και ας μην κάνουμε γήπεδο, θα βρούμε μετά κάπου γήπεδο να κάνουμε. Να πληρωθεί ο σύλλογος όμως. Όσοι πάνε να χαλάσουν το βοτανικό για το καλό των τραπεζών, για το καλό του κράτους, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των τραπεζών και του κράτους, όχι του συλλόγου. Τα συμφέροντα του συλλόγου στην περίπτωση που εκπέσει διπλή ανάπλαση θα εξυπηρετηθούν μόνο αν πληρωθεί ο σύλλογος από το Δήμο Αθηναίων, αν πληρωθεί από την ΑΕΠ Ελαιώνα, αν πληρωθεί από τα συμβαλόμενα μέρη τα οποία θα οφείλονται για την αντικατάσταση του Προεδρικού Διατάγματος ενδεχομένως με κάποιο άλλο. Μόνο τότε θα υπάρχει ωφέλεια για το σύλλογο. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα, τα συζητάμε χρόνια και τα επαναλαμβάνουμε για να μαθαίνετε, γιατί η επανάληψη, και δεν λέω φυσικά για εσάς εδώ που παρακολουθείτε και γνωρίζετε, για αυτούς που παρακολουθούν κρυφά σαν το κρυφό σχολείο, γιατί η επανάληψη είναι η μαμά της μάθησης. Εγώ τα λέω αυτά. Λαμπρούκο speaking. Λοιπόν, πάμε. Η καρδιά λέει Λεωφόρο, λογική βοτανικό, τώρα τι λέει ο Δωμάζος πρόβλημά του, γράφει ο Κώστας. Η 13 πάντως είπε και λέει γήπεδο στο βοτανικό, αλλά με άλλον πρόεδρο και νομίζω όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυτό λέει, γνώμη μου, χάρη. Κανείς δεν θέλει την παρούσα διοίκηση να μείνει. Ποιος? Κάτι δεν θέλει την παρούσα διοίκηση να μείνει. Όποιος πάει να φορτώσει τον Αλαφούζο σε όσους του ασκούσαμε σκληρή κριτική και τον θεωρούσαμε εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό εδώ και χρόνια, είναι μακριά νυχτωμένος, γιατί σκρίπτα μάνεν. Τα γραπτά μένουν. Υπάρχουν γραπτά που μένουν. Λοιπόν, θέλουν να μας κάνουν να πούμε ναι για να συντηρούμε το ΟΑΚΑ βοτανικός μόνο. Αυτό θα πέσει στο τραπέζι. Είναι δεδομένο ότι θα πέσει στο τραπέζι το ΟΑΚΑ. Το θέμα είναι κάτω από ποιες συνθήκες θα πέσει, κάτω από ποιες συγκυρίες και το πόσο ζημιογόνο θα είναι, γιατί θα είναι σίγουρα ζημιογόνο. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε μέσα στον επόμενο χρόνο για ΟΑΚΑ στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω να μην φτάσει αυτή η στιγμή. Δεν θα το θεωρήσω σε καμία περίπτωση προσωπική δικαίωση, θα το θεωρήσω προσωπική αποτυχία. Γιατί εδώ προσπαθούμε μέσω της απόπειρας αυτής που γίνεται και μέσω των γραπτών να αποκαλύψουμε και να περισσότερο να μεταφέρουμε το τι ισχύει πραγματικά. Ξαφνικά γίνεται λόγος για τη Χάινς. Σίγουρα η Χάινς υπήρξε ένας εξωγενής παράγοντας, όχι της διπλής ανάπλασης, της συμφωνίας που είχε με την ΑΕΠ Ελαιώνα. Αν αυτή η συμφωνία δεν πηγαίνει καλά, δεν είναι πρόβλημα της διπλής ανάπλασης. Η Χάινς δεν είναι, θα μπορούσε να γίνει ακόμα και εταίρος στη διπλή ανάπλαση, με τον τρόπο της βέβαια, μετέχοντας μετοχικά κάπου. Στο Δήμο δεν μπορεί, στην ΑΕΠ Ελαιώνα μπορεί, στην ΠΑΕ μπορεί, στον Εραστέχνη επίσης θα μπορούσε. Δεν είναι όμως μέλος. Άρα η Χάινς και το τι θα κάνει αποτελεί έναν εξωγενή παράγοντα. Τώρα, αν η ΑΕΠ Ελαιώνα με τα χύψη τραπεζικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ορισμένα μέλη της αποφασίσει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ στις συμβατές μου υποχρεώσεις δεν μπορώ να είμαι εντάξει, δεν μπορείς να είσαι εντάξει. Φέρε 15 εκατομμύρια για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και μην κάνεις μολ. Κάντο κομμωτήριο. Πρώτα, όποιος χαλάσει τη διπλή ανάπλαση εις βάρος του συλλόγου, να πληρώσει το σύλλογο, να πληρώσει τις ρήτρες που προβλέπονται από την νομοθεσία και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός θα βρει την άκρη του. Πολύ πιο άνετα βρίσκεις την άκρη σου με 25, 30, 40 εκατομμύρια στην τσέπη. Λέω εγώ. Ο Βαγγέλης λέει: οι εκλογές στην ΕΠΟ θα γίνουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καθώς τα μέτρα δεν βλέπω να χαλαρώνουν, υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει και η γουσού του Εραστέχνη με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Βαγγέλη μου, το θεωρώ πολύ μακρινό σενάριο. Άσε που νομίζω ότι προς το τέλος Μαΐου που θα γίνει η Γενική Συνέλευση ή στις αρχές του Ιουνίου, ότι το πράγμα λόγω των υγειονομικών συνθήκων θα έχει ανοίξει. Καλησπέρα Λάμπρο, το ΟΑΚΑ είναι στάδιο με στίβο να μείνει στο κράτος και στο ΣΕΓΑΣ να το συντηρούν, γιατί το δικαιούνται οι πολλοί Ολυμπιονίκες μας.
Παλί νεότεροι που μας έρχονται, γήπεδο στο Βοτανικό Μοντέρνο για το μέλλον της ομάδας, γράφει ο Τάσος. Γεια σου Τάσο. Καλησπέρα Λάμπρο από Ρέθυμνο, γεια σου Νίκο. Θερμούς χαιρετισμούς φίλε μου. Ξέρεις γιατί ο Σεϊταρίδης απέσυρε την υποψηφιότητά του για την εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ? Πώς επηρεάζει συγκεκριμένη εξέλιξη στο σύλλογο? Πες μου τη γνώμη σου, ευχαριστώ πολύ. Εμάς δεν μας επηρεάζει καθόλου. Προφανώς επειδή συνδέθηκε με τον. Με κάποιον τρόπο οι κύριοι Γρανάζιντες τον συνέδεσαν με το Μαρινάκι. Προφανώς επειδή. Δεν την ξέρω την ιστορία. Δεν την ξέρω. Φτάσαμε και τους. Και άλλους παίχτες να τους κάνουμε αυτά τα χουνέρια και να αποθεώνουμε κάποιους άλλους. Δυστυχώς, σημεία των καιρών. Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Θοδωρή Ζαγοράκη πλέον. Είχε κάποιες ενστάσεις για την εκτελεστική επιτροπή, οι οποίες σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ φαίνεται να κάμφθηκαν. Ας ελπίσουμε η εκλογή, η διαφαινόμενη εκλογή του Ζαγοράκη να πάει το ποδόσφαιρο σε μια διαφορετική ημέρα, όπου θα είναι τα πράγματα πιο ακριβοδίκαια και θα μπορούν να είναι ισότιμα για όλες τις ομάδες που μετέχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι σκοπό έχουν να κάνουν το στάδιο ποδοσφαίρου στο ΟΑΚΑ μόλις φύγει η ΑΕΚ, γιατί δεν βλέπω κάποιο πλάνο εκτός από τον ΠΑΟ, σωστά? Σωστά. Λάμπρο, αυτοί που εργάζονται για το Βοτανικό αντέχουν. Όχι μόνο αντέχουν, αλλά προσπαθούν για επενδυτή, για εξαγορά της ΠΑΕ. Σε υψηλό επίπεδο οι επαφές. Μόνο θεαματικό αυτογκόλερα τέχνη μπορεί να μας στείλει στο ΟΑΚΑ. Δημήτρη μου, επειδή καταλαβαίνω ότι και εσύ έχεις ένα γνωστικό πεδίο, δεν ξέρω, ίσως λόγω της εργασίας σου να ξέρεις κάποια πράγματα. Ευτυχώς υπάρχουν, όπως το λες, άνθρωποι οι οποίοι οξύμορο μεν, ειλικρινές δε, δεν ανήκουν μόνο στην ευρύτερη οικογένεια του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα στην κοινωνική μας ζωή, οι οποίοι ασχολούνται νυχθημερών με αυτό το πράγμα. Και πιστέψτε με, τη μέρα που θα εξασφαλιστεί και το τελευταίο ευρώ για τον Βοτανικό, θα ακούσετε κάτι. Δεν ξέρω αν θα είναι από μένα, αν θα είναι από κάποιον άλλον. Τη μέρα εκείνη θα ακούσετε κάτι. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να τα συζητήσουμε και εκείνη τη μέρα ξανά. Έτσι. Όλα σε ένα νοικοκυρεμένα, αυτό έχω να πω. Τίποτα άλλο. Αν θα φύγει ο Διούδης το καλοκαίρι, ρωτάει η Σοφία. Σοφία, ο Διούδης είχε δύο μεγάλα όνειρα από τη στιγμή που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ήθελε μέσω του Παναθηναϊκού να γίνει διεθνής. Καλείται ως διεθνής. Θέλει να πάει να παίξει στην Ισπανία. Και γενικά στο εξωτερικό, αλλά κυρίως στην Ισπανία. Το θεώρησαν πρόκληση στην καριέρα του. Δεν ξέρω αν θα φύγει το καλοκαίρι. Οι προτάσεις που έχει φέρει είναι μία πρόταση από την Εσπανιόλ πριν 1,5 χρόνο. Η οποία, εντάξει, δεν ήταν πολύ κακά τα λεφτά, αλλά ο Διούδης είναι ασέτ για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορούσε να φύγει με αυτά τα χρήματα. Πάντως θα πάρουμε τερματοφύλακα το καλοκαίρι, νομίζω σίγουρα. Καλησπέρα, Λάμπρο. Έχεις πληροφορίες ότι κάτι καλό ετοιμάζεται το καλοκαίρι στο μπάσκετ στο θέμα διοίκησης? Ακούγονται πολλά, Γιώργο μου. Ακούγονται πολλά και δεν θέλω να φορτώσω το ήδη φορτωμένο μυαλουδάκι σας. Ό,τι ακούτε, ακούω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, είναι πολύ κοντά, όχι στον Γιαννακόπουλο ή στον Τριαντόπουλο, στον Αλβέρτη, στον Διαματίδη, είναι πολύ κοντά στο παρασκήνιο του ελληνικού μπάσκετ. Με έναν εξ αυτών έχω συνομιλήσει πρόσφατα. Και λένε, δεν μου είπε πληροφορίες, δεν είναι ότι ξέρω κάτι και δεν σας το λέω, προς Θεού, ούτε ξέρω όλα στο παίζω, δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω ιδέα, αλήθεια σας το λέω. Μπέσα. Και ούτε με τον πόνο σας θα παίξω σε καμία περίπτωση. Όταν ξέρουμε κάτι το λέμε, όταν δεν ξέρουμε το λέμε. Είναι απλά τα πράγματα. Ακούγονται πάρα πολλά. Δεν θέλω να τα αναπαράγω. Πάνω κάτω τα έχουμε πει. Σε γενικές γραμμές τα έχουμε πει. Και το θέμα του συμπαίκτη, το θέμα του γηπέδου που δρομολογείται. Νομίζω ότι ο Βοτανικός στο μπάσκετ αρχίζει και εγκαταλείπεται. Αλλά τη λέξη όμορο οικόπεδο είμαι αρκετά σίγουρος ότι μπορεί να την ξανακούσουμε στο μέλλον, αλλά για άλλο λόγο. Έτσι. Τις ζυμώσεις που διαβάζεις, που ακούς ενδεχομένως ή που συζητάς, πάνω κάτω τα ίδια ξέρουμε. Γιώργο, δεν μπορώ να σε κάνω σοφότερο και δεν θέλω να σου κάνω το μυαλό ούτε σένα ούτε των φίλων. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σας κάνω το μυαλό μαρμελάδα λέγοντας πληροφορίες, ας πούμε, για τις οποίες δεν έχω ιδία άποψη. Λοιπόν, τι άλλο, μισό λεπτά, γιατί έχετε πιάσει και κάποιες συζητήσεις μεταξύ σας. Διάβασα ότι η Λίλη είναι θετική στην επέκταση δανεισμού του ΝΙΑΣ. Ισχύει, θα το δούμε το καλοκαίρι αν ισχύει. Ποιες θα είναι οι πιθανές θέσεις για καλοκαιρινές μεταγραφές? Στη Λιανέ, ετοιμάσου για αλλαγές. Ετοιμάσου για αλλαγές. Σίγουρα θα πάρουμε back, δεξιά-αριστερό. Σίγουρα θα πάρουμε stopper. Σίγουρα θα πάρουμε τερματοφύλακα. Σίγουρα θα πάρουμε αμυντικό half. Με τα extreme μας θα δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα θα πάρουμε four. Ετοιμάσου για ένα καλοκαίρι των 10 plus μεταγραφών.
Καλησπέρα, Λάμπρο. Αυτά που έχουν γραφτεί για τον Κουρμπέλι ότι δεν θα προλάβει κανένα παιχνίδι φέτος ισχύει? Έχετε μπει στη διαδικασία πάλι να με ρωτάτε σήμερα τι έχει γραφτεί? Θα σας πω εγώ τι ξέρω για τον Κουρμπέλι. Ο Κουρμπέλης έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο. Από εκεί ξεκίνησε όλο το πρόβλημα και φέτος. Στην αρχή επέλεξε να το αντιμετωπίσει συντηρητικά. Στη συνέχεια βγήκαν κοιλιακή προσαγωγή. Ο Πούγκουρας, που είναι πιο γεροσκάρι από τον αρχηγό, έκανε 6 μήνες να γυρίσει. Ο Κουρμπέλης αυτή τη στιγμή βρίσκεται από το Δεκέμβριο στους 4, χοντρικά, 3,5. Πέρασε και την περιπέτεια λόγω των υγειονομικών συνθήκων που αντιμετωπίζουμε. Η δική μου ενημέρωση είναι ότι ήταν ότι μετά τη διακοπή θα έμπαινε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, έτσι ώστε να προλάβει ουσιαστικά τον δεύτερο γύρο των play-off. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να προλάβει κάποια παιχνίδια. 1-2 ενδεχομένως να τα προλάβει φέτος. Εδώ ρε Λάμπρο. Όπα, τι έγινε. Εγκρίθηκε απαλωτρίωση χώρου στο οικόπεδο της διπλής ανάπλασης και ήδη οι γνωστοί άρχισαν τα φούμαρα πως η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει χώρους και εκτάσεις γύρω-γύρω από το βοτανικό και τους πληρώνουν για να απαλωτριωθούν. Όχι, οι απαλωτριώσεις αφορούν το κομμάτι της, το οικόπεδο της διπλής ανάπλασης και είναι κάποιες μεταφορικές εταιρείες που υπήρχαν εκεί και κάποιες άλλες δραστηριότητες οι οποίες ήδη έφυγαν. Έχω και μία πρόσφατη φωτογραφία, πήγε ο αδερφός μου ο Μιχάλης από τους καλύτερους Παναθηναϊκούς, δώστε μου ένα λεπτάκι, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να φανεί από εδώ. Έτσι, έχει αρχίσει και ανθίζει εκεί το πράγμα. Η κατάσταση εκεί είναι κάπως έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να... Όπα, κάτσε να κεντράρω. Έχουν αρχίσει και φεύγουν πράγματα. Έτσι, θα την ανεβάσω στο Facebook. Έτσι. Γενικά και υπάρχουν εργασίες και τριγύρω. Για να δούμε. Όντως αυτό που περιγράφει πολύ σωστά ο Βαγγέλης είναι ότι δείχνει ότι το έργο προχωράει. Η απόφαση του Δήμου Αθηναίων την προηγούμενη Δευτέρα δείχνει ξεκάθαρα ότι το έργο προχωράει. Εγώ θέλω το Γιαννακόπουλο και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Καλά έλεγε Γιαννακόπουλος τότε στη συνέντευξή του για το ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω και ποδόσφαιρο και μπάσκετ μαζί. Γράφει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Τι ξέρεις, αν ξέρεις για κέρδη από ονοματοδοσία γηπέδου και εμπορικές χρήσεις, πού θα πάνε τα κέρδη? Κωνσταντίνε, αυτό θα το δούμε στις τελικές συμβάσεις. Ο Παναθηναϊκός πήρε την κυριότητα του γηπέδου, πήρε ό,τι έχει στη Λεωφόρο, ό,τι έχει στη Λεωφόρο δηλαδή μέχρι το 2023, το πήρε για το βοτανικό, δίνοντας ένα κομμάτι των εμπορικών χρήσεων που ο νόμος προέβλεπε υπέρ του. Ενίκιο Παναθηναϊκός θα καταβάλει μόνο στον ερασιτέχνη όσο οφείλει και όπως πρέπει να συμβαίνει, όπως συμβαίνει τώρα δηλαδή, θα συμβαίνει και τότε. Έτσι, είναι πολύ σωστό και παναθηναϊκά τίμιο και αποδεκτό να πληρώνει η ΠΑΕ ενίκιο στον ερασιτέχνη όπως και τώρα, όπως και πάντα, για να παίζει εκεί. Πουθενά άλλο δεν θα πληρώνει ενίκιο. Όσον αφορά τις εμπορικές χρήσεις για την ονοματοδοσία, τις σουίτες και ορισμένες εξωτερικές εμπορικές χρήσεις, θα το αποσαφηνίσουμε 100% μόλις δούμε τις διμερείς συμβάσεις. Εγώ πιστεύω ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχαμε αναλύσει τότε από τις 20 Νοεμβρίου που υπεγράφει το μνημόνιο, ότι ορισμένα πράγματα από τότε όπως τα λέμε ακριβώς έτσι κυλούν. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει μεν ένα ποσό, ωστόσο τα περισσότερα κέρδη θα είναι δικά του και θα πηγαίνουν στην ΠΑΕ και στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Οι εκλογές για την ΕΠΟ είναι σε 10 μέρες. Αν ναι, ποιον βλέπεις φαβορί? Παιδιά, αύριο είναι. Πολ, αύριο είναι. Αύριο στις 10 το πρωί. Και είναι ο Ζαγοράκης πρόεδρος. Γλώσσα λανθάνουσα. Ο Ζαγοράκης υποψήφιος και ο Νίκας. Καλές οι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, αλλά προτεραιότητα έχει ο προπονητής. Από εκεί αρχίζει και χτίζεται μια ομάδα, γράφει ο φίλος ο Ανδρέας. Αν βγούμε Ευρώπη, λέτε για budget πάνω από 15 εκατομμύρια. Μανώλη μου, ξέρεις τι, λέτε όλοι για budget και συζητάτε για budget. Γιατί το θεωρείτε προφανώς και δεν έχετε άδικο σε αυτό. Ως ένα δείγμα σοβαρότητας, ως ένα δείγμα ποδοσφαιρικού προσανατολισμού, ως ένα δείγμα στόχων, να το πω έτσι. Το σημαντικό είναι η στρατηγική αυτή τη στιγμή. Το πολύ σημαντικό είναι η στρατηγική. Αυτό μετράει.
μετράει όποια κίνηση και, να κάνεις, είτε δώσεις 1 ευρώ, είτε δώσεις 5, είτε δώσεις 100, να έχεις μια φιλοσοφία και μια στρατηγική και όχι αυτό το αντιπαράδειγμα που το βλέπουμε μπροστά μας να υπάρχει φέτος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Επομένως, δεν στέκομαι τόσο πραγματικά στο budget, όσο στην φιλοσοφία, να το πω έτσι, και στη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει αν ο Βέλεθ είναι εκτός με ΠΑΟΚ, είναι εκτός με ΠΑΟΚ. Εμπακοτό και Σανκαρέ, μηνά τι. Δεν κατάλαβα. Αν θα φύγουν. Και οι δύο έχουν συμβόλαιο, γιατί να φύγουν. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει αυτές τις μεταγραφές, Λάμπρο. Πολύ σωστός ο φίλος ο Γερμανός Δημητρίου. Ο Ανδρέας ρωτάει, είχα ξανακάνει την ερώτηση πιο παλιά πέρα από τις τράπεζες, ποιοι άλλοι δεν θέλουν παράγοντες επιχειρηματίες για το γήπεδο μιλάω. Ο προφανής που δεν θέλει, ο προφανής παράγοντας που δεν θέλει, είναι ο παράγοντας Ολυμπιακός. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περίπτωση που γίνει ο Βοτανικός. Και γιατί το προπονητικό του είναι δίπλα και νομίζω. Κάποιοι μάλιστα, κάποιες πληροφορίες λένε ότι έχει αρχίσει ήδη και ψάχνεται για άλλο. Γιατί έχουν και τα δικά τους με τον Κόκαλη εκεί. Αλλά κάποιες πληροφορίες λένε ότι έχει αρχίσει και ψάχνει ήδη χώρους. Αν προχωρήσει ο Βοτανικός, σίγουρα ό,τι έχει σχέση με Ολυμπιακό θα είναι απέναντι. Ό,τι έχει σχέση με Ολυμπιακό. Βλέπεις να γίνεται κίνηση για Παναθηναϊκή εφημερίδα. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω κάτι. Από σένα το ακούω τώρα. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Εάν βγούμε Ευρώπη, ελπίζω να μην δούμε καλοκαίρι 16 σε repeat, γράφει ο Σωτήρης. Ευρώπη θα βγούμε. Σωτήρη. Αυτό πιστεύω εγώ. Και εγώ ελπίζω να μην δούμε κάτι αντίστοιχο σίγουρα. Πρασίνισε το βουνό, λέει ο Νίκος. Ναι, είναι. Άνοιξε. Βγαίνουν τα πουλάκια έξω, κάνουν τσιου-τσιου, πρασινίζουν τα φύλλα, πρασινίζουν τα μπάζα στο Βοτανικό που θα γκρεμιστούν σε λίγο. Γίνονται ωραία πραγματάκια. Λάμπρο, είμαστε αισιόδοξοι, φίλε. Ξέρεις πληροφόρηση για επόμενη μέρα της ΚΑΕ. Φίλε μου, Τσοπάν το ανέφερα, το σχολίασα νωρίτερα. Αν μπορεί, ρωτάει η Σοφία να γυρίσει το καλοκαίρι ο Μαυρίας. Μπορεί, αλλά. Δεν έχω ακούσει κάτι. Στην Κύπρο δεν παίζει, στην Ομόνια δεν παίζει ο Μαυρίας που παίζει. Και έχει γυρίσει και μπακ νομίζω τώρα, δεξιμπακ παίζει. Να πάρουμε το Μαυρία για δεξιμπακ. Έχει παίξει σε εμάς επιθετικός, εξτρέμ, να παίξει και δεξιμπακ. Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Ο Μιχάλης ρωτάει, αν ευσταθούν οι φήμες για σκέψεις δημιουργίας λίγκα στο ποδόσφαιρο με τις μεγαλύτερες ελληνικές, κυπριακές και ισραηλινές ομάδες. Κοίταξε να δεις, ο Νίκος Τζουάνης που έβγαλε το θέμα είναι πολύ αξιόπιστος και για να το λέει το ρεπορτάζ του Νίκου, σίγουρα έχει κάποιες πηγές. Δεν έχω μιλήσει με τον Νίκο σήμερα. Υπόσχομαι θα μιλήσω αύριο μαζί του για να μου δώσει παραπάνω πληροφορίες και θα σας τις μεταφέρω στο αυριανό live. Άμεσα, Μιχάλη, να γίνει κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, ειδικά τώρα με τον ιό. Μόλις τελειώσει ο ιός ενδεχομένως, δηλαδή ουσιαστικά μια λύκα σαν τη VTB στο μπάσκετ θα είναι αυτό, κάπως έτσι. Ναι, δεν είναι κακή σκέψη, δεν είναι κακή ιδέα. Αλλά τώρα οι ομάδες που θα παίζουν, δηλαδή πες ότι παίζεις ας πούμε ομίλους conference. Ημερομηνίες δεν βρίσκω. Πρωταθλήματα Σαββατοκύριακα, πότε θα παίζεις κύπελο, πότε θα παίζεις τη λίγκα. Είναι λίγο δύσκολο από πλευράς ημερομηνιών δεν μου βγαίνει. Εξήγησε λίγο το όλα μαζί σε ένα, σε παρακαλούμε. Πετάς βόμβες και δεν θα τις εξηγείς και μετά δεν κοιμόμαστε. Έλα, ρε Διονύση, που δεν θα κοιμηθείς. Έλα που δεν θα κοιμηθείς. Αν είναι δυνατόν, σου κάνω like. Όλα στην ώρα του, Διονύση. Όλα στην ώρα του. Απλά ορισμένα πράγματα να ξέρετε ότι. Εγώ το είπα αυτό υπό την έννοια ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και παραπάνω από αυτό που σκέφτεται και ο πιο αισιόδοξος. Και αυτό εμένα μου δίνει δύναμη να το ξέρω και να το περιμένω. Όταν θα υπάρχει κάτι το οποίο θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, θα το πούμε. Δεν πέταξα βόμβα, ούτε το προανήγγυλα για να πεις σε Διονύση ότι σας έβαλα στην πρίζα για να με δείτε, ούτε τίποτα. Στη ροή του λόγου. Εντάξει, ορισμένα δεν μου ξεφεύγουν. Εντάξει, ορισμένα τα λέω. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Έτσι, όταν είναι κάτι ειδικά ευχάριστο, δεν μπορώ να το κρατήσω. Αλλά όλα στην ώρα τους. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα, θα τα πούμε. Όπως επίσης και αν χαλάσει, θα σας πω ότι αυτό που εννοούσα εκείνη τη μέρα 26 Μαρτίου, όσο έχουμε σήμερα, είναι αυτό. Ο Δωμάζος Λάμπρο είπε ότι το ρόστερ της ομάδας είναι καλό και με την προσθήκη 3-4 παικτών γίνεται πολύ καλό, ιδιαίτερα παίκτη στον άξονα ηγέτης. Γιατί τόσες πολλές μεταγραφές, γιατί δεν θα κάνουν αυτό που είπε ο Δωμάζος, Νίκο μου. Εγώ συμφωνώ με το Δωμάζος σε ένα κομμάτι. Ότι αν κρατήσεις τον κορμό του ρόστερ σου και προσπαθήσεις να το εμπλουτίσεις με έναν παίκτη σε κάθε γραμμή, μπορείς να φτιάξεις μια ανταγωνιστική ομάδα με μεγάλο προσόν την ομοιογένεια. Εκεί είναι ο μεγάλος στόχος. Ουσιαστικά το καλοκαίρι, αν πάμε πάλι σε μια
αναδόμηση του ρόστερ, τι θα πετύχουμε, να φτιάξουμε ενδεχομένως μια ομάδα καλύτερη, για την οποία όμως θα δούμε ότι είναι καλύτερη όταν θα είμαστε πάλι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Γιατί στην αρχή θα βγάζει ανομοιογένεια και θα βγάζει κουσούρια. Όπως συμβαίνει με όλες τις νέες ομάδες. Και αυτό τώρα βεξήλωνε, μας έχει βγάλει ρε παιδιά πουθενά. Δεν μας έχει βγάλει. Ο Σανκαρέ και ο Μπακοτό θα φύγουν, Λάμπρο, γράφει ο Μινάς. Ο Κώστας ρωτάει γιατί Λάμπρο δεν βλέπουμε τίποτα το θετικό στο σύλλογο. Τι φταίει για αυτή την εσωστρέφεια και τη φαγωμάρα. Μήπως έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης, έστω και αθελά μας. Σαφέστατα, Κώστα μου, έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης. Σαφέστατα. Όλοι μας. Όλοι μας έχουμε μερίδιο ευθύνης. Ο κόσμος, ο τύπος, οι παράγοντες, οι παίκτες, όλοι όσοι εμπλέκονται από λίγο έως πολύ στον οργανισμό έχουν λάθος συμπεριφορές σε πολλά πράγματα. Μας ενώνει όμως όλους ένα, εκτός από κάποιους που δεν γίνεται να ενωθούμε μαζί τους με τίποτα. Μας ενώνει η κοινή αγάπη και η επιθυμία για πρόοδο, που είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Κάποιες φορές τα παραμερίζουμε όλα τα υπόλοιπα τις διαφορές και κάνουμε δράσεις προς το καλό του συλλόγου. Κάποιες άλλες φορές πάλι πρέπει να απαντήσεις. Δεν μπορείς να αφήνεις τον άλλον μονόπλευρα, καταλαβαίνω τι λες, αλλά οι έρηδες δεν ξεκινάνε από την... Θα μιλήσω για μένα, δεν ξεκινάνε από τη δική μου την πλευρά. Μονίμως βρίσκομαι σε θέση άμυνας και προσπαθώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν γίνεται να μην τον υπερασπιστώ. Και όταν λέω τον εαυτό μου, εννοώ και τα πιστεύω μου. Δεν υποχρέωσα ποτέ κανένα να καθίσει 12 η ώρα το βράδυ να με δει. Ή να μου στείλει μήνυμα ή να συζητήσει μαζί μου. Που είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και το ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά. Τώρα αυτές τις μέρες που είμαι λίγο πιο χαλαρός θα προσπαθήσω να κάνουμε 4 μαζεμένα live να τα πούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δεν ανάγκασα όμως κανένα να με ακούσει, να διαβάσει τι γράφω. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που κάποιον δεν υιοθετεί την άποψή του και όχι μόνο δεν την υιοθετεί, δικαίωμα να διαφωνήσει, σαφέστατα έχει. Την απαξιώνει κιόλα, πει να ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Μονίμως σε θέση άμυνας θυμάμαι τον εαυτό μου. Όλα τα χρόνια με θυμάμαι μονίμως να αμήνομαι και να προσπαθώ να υπερασπιστώ τα πιστεύω μου. Γεια σου, Θανασάρα μου από το Αγρίνιο. Πήγα φέτος Τρίπολη, πήγα Λαμία. Στο όμορφο Αγρίνιο δεν αξιώθηκα να έρθω. Του χρόνου. Του χρόνου καλά να είμαστε. Άλλο πράγμα λέω, άλλο πράγμα λέω. Ποιος Νίκας Λάμπρο, όχι, όχι, καμία σχέση, Γιώργο, καμία σχέση, όχι, όχι, ο κύριος Νίκας, ένα στέλεχος του ποδοσφαίρου, για τις εκλογές της ΕΠΟ. Εγώ πάντως θέλω να πιστεύω πως κάπου τριγύρω χωράει και ένα κλειστό σε 10 χρόνια από τώρα, λέει ο Τζόρτζ. Κάπου τριγύρω χωράνε πολλά πράγματα, Τζόρτζ, να ξέρεις. Σίγουρα το κλειστό θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση, αλλά είναι χρονοβόρα. Η μεγάλη μου ένσταση... Με το όπως θα είχα ένσταση και για το ποδόσφαιρο αν δεν υπήρχε η νομοθεσία, λένε, με ρωτάνε κάποιοι, γιατί Λάμπρο είσαι τόσο υπέρ, γιατί υπάρχει νόμος του κράτους. Έχω κάπου να πατήσω, έχω κάτι στέρεο στα χέρια μου. Αν τώρα ξεκινούσε ο Βοτανικός, δεν θα ήμουν υπέρ. Εννοείται ότι δεν θα ήμουν υπέρ. Δηλαδή, αν βγει ένα πλάνο αύριο και εκπονηθεί ένα πλάνο για οπουδήποτε αλλού, δεν θα μπορώ ποτέ να είμαι υπέρ. Γιατί ξέρω ότι αυτό το πράγμα θα φέρει την ομάδα 10 και 15 χρόνια πίσω. Αυτό που το μεγάλο ατού του Βοτανικού είναι η νομοθεσία του. Είναι η νομοθεσία του. Είναι ότι έχουμε στα χέρια μας αυτό που προσπαθεί ο ΠΑΟΚ για την Τούμπα. Καταλάβατε. Κατά τη γνώμη ο Μπόλωνη πρέπει να μείνει τουλάχιστον άλλη μια σεζόν ώστε να δουλέψει πάνω στο δικό του ρόστερ φτιαγμένο στα μέτρα που λέει ο Στυλιανός. Δεν νομίζω ότι θα αντέξει. Δεν νομίζω, Στυλιανέ μου, ότι θα αντέξει ένα χρόνο. Λάμπρο Βαζέχα για γενικός αρχηγός ακούγεται, ξέρεις κάτι, μακάρι. Μακάρι, Σταύρο μου. Μακάρι. Και ο Λιμπερόπουλος ακούστηκε για γενικός αρχηγός, αλλά δεν νομίζω ότι προκρίνεται παρά τις δηλώσεις που έκανε. Πώς θα κατέβουμε με ΠΑΟΚ, ειλικρινά, περιμένουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα για το παιχνίδι 9 μέρες γεμάτες. Ο Γιαννίκης γράφτηκε ότι δεν ανανεώνει και γράφεται έντονα για τον ΠΑΟΚ. Ποια είναι η γνώμη σου? Έχω εξαιρετική άποψη για τον Αργύρι Γιαννίκη, Λάζαρε. Εξαιρετική άποψη. Θεωρώ ότι ένας προπονητής νέος, με φρέσκες ιδέες, ένας προπονητής με προσωπικό στόχο να κοουτσάρει ομάδα Bundesliga. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Πας Γιάννενα που είδα φέτος στο γήπεδο 2 φορές και στα παιχνίδια βέβαια στην τηλεόραση. Και όχι επειδή κέρδισε τον Παναθηναϊκό και επειδή εξασφάλισε 3-4 περιπτώσεις καλά αποτελέσματα, αλλά επειδή βλέπεις τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος με ένα ρόστερ χειρότερο του Παναθηναϊκού.
Οπότε αν του δοθεί ένα καλύτερο roster, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει το 4-4-2 και ειδικά και το spacing στις γραμμές και οι αλληλοκαλύψεις στην άμυνα, εμάς ειδικά στο παιχνίδι της λεωφόρου, στον επαναληπτικό του κυπέλου, ο πάσης στο κομμάτι αυτό μας κατάπιε και σε τακτική και σε τρεξίματα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση προπονητή. Είναι Έλληνας προπονητής που ξέρει τι παίζει, δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος θα έρθει σε μια άλλη χώρα. Είναι γερμανοαναφερμένος ο Γιάννικης, αλλά είναι χώρα του εδώ, ξέρει τα πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ σοφή επιλογή αν έρθει ο Γιάννικης και θα αξίζει τη στήριξη όλων μας. Εγώ έχω εξαιρετική άποψη για τον προπονητή αυτό. Μακάρι να μπορούσε να υλοποιηθεί. Για γενικό αρχικό Καλτζάκη θα συμφωνούσες, πλάκα κάνεις Δήμο, εννοείται, εννοείται. Περαία αξίζει να γυρίσει στην ομάδα, συμφωνώ και εγώ. Καλησπέρα Λάμπρο, σε εσένα και σε όλη την παρέα. Γεια σου Αντώνη. Ξέρεις πότε επιστρέφει ο Νέντοβιτς? Μόναχο 13. Έχει γυρίσει στις ατομικές προπονήσεις σήμερα. Τώρα δεν θα χρειαστεί ένα διάστημα σίγουρα μιας εβδομάδας. Με Μακάμπι Χάιφα και Χάπολ Μπερσεβά, ρωτάει ο Λάμπρο. Γιατί μια χαρά ντέρμπι θα είναι. Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος. Θα μπει και καμιά Ιταλική, μπορεί. Ή θα μπει και καμία από τους βόρειους γείτονές μας, καμία τουρκική ενδεχομένως. Θα έχει φραμπαλά. Δηλαδή, Λάμπρο, με πρόεδρο Γιαννακόπουλο θα κάναμε μεγάλα πράγματα. Κοίταξε να δεις, Τσοπάνη, ο Γιαννακόπουλος έχει όλο το πακέτο για να ήταν ο επόμενος διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 50 χρόνια. Είναι νέος, πλούσιος, με επιρροή στον κόσμο και με το όνομα Γιαννακόπουλος. Έχει όλο το... Και έχει και την απαιτούμενη παλαβομάρα, να το πω έτσι, να βάζει λεφτά στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, να βάζει λεφτά χωρίς να ξέρει τι θα πάρει πίσω. Νομίζω ότι ο Γιαννακόπουλος στο κομμάτι αυτό έχει αδικήσει τον εαυτό του πάρα πολύ. Ότι άμα καθίσει και δει σοβαρά, δηλαδή άμα καθίσει και κάνει, ρε παιδί μου, ένα. Πώς το λένε, να κάνει μια ψυχανάλυση στον εαυτό του και να δει τι μπορεί να καταφέρει. Δηλαδή δεν γίνεται να το πιστεύουμε εμείς που δεν τον ξέρουμε, ας πούμε. Ενώ δεν τον ξέρουμε, δεν έχουμε διαπροσωπική σχέση και να μην το πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ο Γιαννακόπουλος έχει όλο το πακέτο να είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού. Μέχρι το 2050 να ζήσει 100 χρόνια άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εντάξει, έχει κάνει και παλινοδίες, έχει κάνει και λάθη. Εντάξει, όλοι κάνουν λάθη. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξυπνήσει ένα πρωί και να έχει μάθει από τα λάθη που έχει κάνει και να τον δούμε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένας που δεν θα στηρίξει ο Γιαννακόπουλος. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι, στην πρωτοβουλία, σε όποια πρωτοβουλία και αν πάρει. Αρκεί να είναι για. Εννοώ να είναι, να είναι προς όφελος του συλλόγου. Να ασχοληθεί σοβαρά, συντεταγμένα. Αυτό είναι το μεγάλο μου, πώς να σου το πω. Σαν παράπονο, πες. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κουμάντο σε κανέναν βιομηχανό στην τσέπη του. Και δεν έχω παράπονο από τα πόσα βάζω Γιαννακόπουλο. Σε μένα, με τον Γιαννακόπουλο, το θέμα μου δεν ήταν ποτέ τα λεφτά που έβαζε. Ποτέ. Λίγα ως πολλά, αυτά μπορεί. Όποιος βάζει έστω και ένα ευρώ στον Παναθηναϊκό, είναι καλοδεχούμενος και είναι αξιέπαινος. Ποτέ δεν μίλησα για budget, ποτέ. Οι στρατηγικές του επιλογές ορισμένες φορές με βρήκαν απέναντι γιατί δεν μπορούσαν ποτέ να τις καταλάβουν. Αυτό. Ο Γερμανός γράφει ότι ο Τζονόπουλος έχει τον Παναθηναϊκό πάνω από τον εαυτό του. Πιστεύω κανένας φίλος ήταν αυτός μάλλον. Ποιον εννοείς? Φίλε Λάμπρο, δεν τον γουστάρουν το DBG γιατί δεν γουστάρει τους οργανωμένους πλέον, γράφει ο Γιώργος. Δεν είμαστε ικανοί να στηρίξουμε καινούριο προπονητή πάνω από τρεις αγωνιστικές. Ποιον Γιάννη λέτε εσείς? Ρεαλιστικό το μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Δυστυχώς έχει δίκιο. Η λέξη κλειδί Λάμπρο δεν είναι το κλειστό, αλλά το πολυλειτουργικό κτίριο του Δήμου για την ΚΑΕ. Αν δω αυτό να προχωράει, θα είναι το καλύτερο σημάδι ότι θα προχωρήσει ο Βοτανικός. Ομάδα Bundesliga σημαίνει σκορ over 5,5. Θα το αντέξει αυτό ο κόσμος μας. Όσα έρθουν και όσα πάνε σε άμυνα και επίθεση. Όχι, δεν είπα αυτό, Νίκ. Καλησπέρα στο Σάκη. Είπα ότι στόχος του δεν είναι να κάνει τις ομάδες που να παίζουν σαν ομάδες Bundesliga. Είναι να πάει να προπονήσει στη Γερμανία στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό έχει ως προσωπικό στόχο ο Γιαννίκης. Αυτό ξέρω δηλαδή. Στην πρώτη στραβή θα τον βγάζετε καρπουζάι μισή από εσάς. Πέτρο, με τους προπονητές του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια προσωπικά έχω προπονήσει τον εαυτό μου να είμαι πάρα πολύ υπομονετικός. Καρπουζά δεν θα τον βγάλω, όχι. Μακάρι να έρθει ο Γιαννίκης και να στηριχτεί για 3 χρόνια. Αν είναι έξυπνος, δεν νομίζω να έρθει, λέει ο Δημήτρης. Ο Γιαννίκης παίζει ποδόσφαιρο τρελό για τα ελληνικά δεδομένα. Τακτικά συμφωνώ κι εγώ. Λάμπρο, εννοείς δεν θα αντέξει ο Μπόλωνη από γυρατιά? Όχι, δεν θα. Όχι, μωρέ, γιατί να μην αντέξει. Ο Μπόλωνη μας βάζει κάτω όλους, πιστέψε με. Αλλά. Δεν θα αντέξει, ρε φίλε, γιατί στις πρώτες στραβές πάλι θα έχουμε τα ίδια.
Είναι δύσκολος χαρακτήρας πολύ. Είναι δύσκολος χαρακτήρας. Λάμπρο ακούγεται για βαζέχα και λείπει για γενικό αρχηγό. Ξέρεις κάτι, και αν νομίζεις ότι κάνουν συγκεκριμένη για αυτή τη θέση. Και οι δύο ξέρουν τα αποδυτήρια της ομάδας. Αυτές τα κάνουν και οι δύο για τη συγκεκριμένη θέση, και ο Βαζέχα και ο Λιμπερόπουλος. Εγώ απλά θα ήθελα κάποιον ο οποίος να είναι λίγο, πώς να σου πω, και από τους δύο πιο φωνακλάς. Έτσι. Βέβαια, ο Βαζέχα είναι μια αξιοσέβαστη προσωπικότητα. Δηλαδή, λογικά οι μισοί θα τον βλέπουν και θα μασάνε, αλλά έχουμε και το παράδειγμα του Σαραβάκου που δεν συμβαίνει αυτό, δυστυχώς. Θα δούμε. Πάντως θα πάρει ομάδα γενικό αρχηγό. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και χρειάζεται. Για να δώσω και μια πληροφορία, Καραφλό σε ανώτατη θέση εργάζεται και συνεργάζεται με την ομάδα εργασίας του Βοτανικού με άνωθεν εντολή για να φύγει ο άλλος Καραφλός, γνωστός ως Καραφλή Οχιά. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρη, στείλε μου ένα inbox. Στο φίλο τον Δημήτρη τον Γαρνέλη, λέω. Στείλε μου ένα inbox, θέλω να μιλήσουμε. Όσες φορές έχουμε κάνει επιτυχίες στην Ευρώπη και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είχαμε πολύ δυνατό ελληνικό κορμό και μετρημένους πολύ καλούς ξένους. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, γράφει ο Ανδρέας. Όλοι μας πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να βλέπουμε από εδώ και πέρα το καλό της ομάδας μας που είναι ο Παναθηναϊκός. Ούτε ο Αλαφούζος ούτε κανένας άλλος, μόνο Παναθηναϊκός, γράφει ο Θάνος. Πολύ σωστός Λάμπρο, γράφει ο Δήμος, και εγώ έχω διαφωνήσει πολλές φορές μαζί σου, αλλά σε ακούω. Πάρε παιδιά, δεν γίνεται να συμφωνούμε πάντα, Δήμο. Εννοείται. Εννοείται δεν γίνεται να συμφωνούμε πάντα. Νομίζω ότι η ουσιαστική, η πεμπτουσία μιας συζήτησης είναι να μπορείς να συμφωνείς και να διαφωνείς και στο τέλος να λες, όπα, να μην προσπαθείς να επιβάλλεις τη γνώμη σου, να λες μήπως εδώ έκανα λάθος, μήπως έχει ο Δήμος δίκιο. Εγώ το κάνω πάρα πολλές φορές με μηνύματά σας. Λάμπρο, η αλήθεια είναι πως έκλεισε οριστικά είναι αλήθεια πως έκλεισε οριστικά η συμφωνία για το ΟΑΚΑ, για τον μπάσκετ εννοώ. Σωτήρη, η συμφωνία για το ΟΑΚΑ πιστεύω ότι θα έχει ανακοινωθεί πολύ πριν τη Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη για το Βοτανικό. Ελπίζω να μην χρειαστεί να συσχετίσουμε τις δύο συμφωνίες. Η ομάδα θέλει τουλάχιστον 6 ενδεκαδά τους παίκτες του χρόνου και όχι πάλι παίκτες ανέκδοτα που φέρνουμε κάθε χρόνο, γράφει ο Δημήτρης. Πώς θα κατέβουμε με ΠΑΟΚ, αυτό πρέπει να δούμε. Πολύ δύσκολο μάτς, πολλοί τραυματίες. Έχουμε μέρες ακόμα, Σταύρο μου. Ποιος Λιμπερόπουλος, ρε παιδιά, για γενικός αρχηγός, όταν έμαθε επί Αλαφούζ ότι έπεσε το μπάτζετ, πήγε στην Κούλα. Έλεος, γράφει ο Γιώργος. Στην Ελλάδα το μπάτζετ παίζει και αυτό ρόλο, κυρίως επικοινωνιακά και στο πώς σε αντιμετωπίζει το όλο σύστημα ΕΠΟ, Λίγκα, Διαιτησία, ΜΜΕ και κυρίως ο ίδιος ο κόσμος. Σωστά, σωστά. Κανείς δεν διαφωνεί, Νίκο, σε αυτό. Αλαφούζος και στρατηγική δυστυχώς δεν ταιριάζουν όπως έχει αποδειχθεί. Τουλάχιστον να δούλευε καλά το επικοινωνιακό, καναλάρχης άνθρωπος. Πραγματικά απορώ. Ακόμα και με τα χάλια μας μπορούσε να έχει φτιάξει άλλο κλίμα στην ομάδα, αλλά δεν ασχολείται. Ο Μινάς λέει: γιατί δεν πάμε στο σπίτι του Αλαφούζου. Μινά μου πήγανε και αρκετοί Παναθηναϊκοί στο σπίτι του Αλαφούζου. Δεν αλλάζει κάτι. Και σας παρακαλώ, δεν θέλω μηνύματα που να προάγουν τη βία. Όποιας μορφής βία. Λεκτική, σωματική, οτιδήποτε. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Δεν λέω για το Μινά. Ο Μινάς είπε κάτι όπως το είπε. Λέω γενικά. Η πρόσληψη γενικού αρχηγού πριν τη λήξη τη σεζόν είναι πιθανή, πάμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Οτιδήποτε είναι να γίνει, θα γίνει το καλοκαίρι. Λάμπρο, καλησπέρα. Ο Γιούρκας παραιτήθηκε από υποψήφιος, ρωτάει ο Ανδρέας. Γιατί γνωστή σύνδεση, Ανδρέα. Το συζητήσαμε και νωρίτερα. Γιώργο, αυτό που λες, Γιώργο Κουλουμβάκη, γίνεται, ναι. Συγγνώμη, ρε φίλε, είμαστε σοβαροί τώρα. Ζητάμε προπονητή τον Γιαννίκη και τον κάθε Γιαννίκη με τον Αλαφούζο πρόεδρο. Πιο σοβαρό άνθρωπο θα έρθει να ασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, δεν τελειώνει ο κόσμο σε κανένα Γιαννίκη. Είπαμε ότι είναι ένα καλό προπονητή που εγώ προσωπικά αυτή την επιλογή θα τη στήριζα. Σαφέστα υπάρχουν πολύ καλύτεροι προπονητέ και μακάρι να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Το είπαμε, Αλέκο, για το Σεϊταρίδη, ευχαριστώ πολύ. Η απόφαση για το ΟΑΚΑ είναι μια χαρά πραγματικά. Στο Βοτανικό, ναι, μεν θα είχαμε μια Παναθηναϊκή πολιτεία με μπάλα, βόλεϊ, μπάσκετ κτλ. Αλλά θα είχαμε ένα πολύ μικρότερο γήπεδο, μια αντάξιο της ομάδας. Θα το βάψουμε πράσινο, θα το κάνουμε δικό μας. Μια χαρά θα είναι εκεί το σπίτι της ομάδας μπάσκετ μετά από τόσα χρόνια, καλύτερα να μονιμοποιηθεί. Τι άποψη έχεις για Μήτογλου που ακούστηκε? Πολύ καλό στόπερ. Ο στόπερ του Βόλου. Κωνσταντίνε. Στόπερ που μπορεί να παίξει και δεξιμπακ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Είναι από τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή, που, από τις μικρότερες ομάδες που θα τους κοιτούσα το καλοκαίρι. Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα, η ενσωμάτωση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στην Εθνική για τα προσεχή παιχνίδια. Όσο τροφοδοτεί η ομάδα την Εθνική μας, τόσο θα έρχονται επιτυχίες. Μην ξεχνάμε το Euro 2004, πώς κατακτήθηκε και από ποιους, λέει ο Νίκος.
Καλησπέρα Λάμπρο, μόλις μπήκα. Τι γνώμη έχεις για Σωτήρη Κυριάκο, Γενικό Αρχηγό? Ο Κυριάκος είναι μια προσωπικότητα βέβαια και αυτός έχει, έχω μια ένσταση γιατί έχει κάνει προσφυγές στην ομάδα και όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων είναι όμως πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία που εγώ θα ήθελα, εγώ θα προτιμούσα για τεχνικό διευθυντή. Ποιος Γιαννίκης, ρε πάτε καλά και μετά μου θέλετε πρωταθλήματα, λέει ο Στέλιος. Στελάρα, φίλε μου, άκουσες Γιαννίκη και φούντωσες λίγο, είναι η αλήθεια. Για το Δένδια λέει, ναι, κατάλαβα για ποιον λέει, κατάλαβα για ποιον λέει Γιάννη. Έχει γραφτεί και σε ρεπορτάζ ότι ψάχνει επενδυτές για τον ΠΑΟ. Τώρα αν είναι αλήθεια θα φανεί, θα φανεί. Φίλε Λάμπρο, Γενικός Αρχηγός πρέπει να είναι κάποιος φωνακλάς με την καλή έννοια και επιβλητικός. Καλιτζάκης ή Κυριάκος, ας πούμε. Γιαννίκης από ελληνική αγορά θα μπορούσε να έρθει. Αν έρθει, να φέρει και τον Κάργα, σέντερ μπακ που είναι καλός. Αλλιώς, ή Λουτσέσκου ή κάποιος από πορτογαλική αγορά. Γεια σου, Μάνο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Χωρίς στρατηγική και πλάνο, με λογική, όποιον προπονητή και αν φέρουμε, θα έχουμε μία από τα ίδια. DPG με συμπαίκτες να πάρουν όλο τον πάο, Εραστέχνικα ΕΠΑΕ και Γενικό Αρχηγό Χρήστος Δημόπουλος ή Νίντζα, λέει ο Νίκος. Μ' αρέσει που έχετε αρχίσει και κάνετε και recruiting μόνοι σας. Δηλαδή, λέτε, θέλω αυτόν για Γενικό Αρχηγό, θέλω αυτόν για προπονητή. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Εντάξει. Κάνουμε το δικό μας καφενείο αυτή τη στιγμή. Ένα παναθηναϊκό καφενείο με την καλή έννοια. Είναι τιμητικό το καφενείο. Είναι ωραίο. Αλλά εννοώ, χαλαρώστε λίγο. Βάλτε λίγο ένα χαλινάρι στη φαντασία σας έτσι λίγο. Γιατί έχουμε να δούμε πραγματάκια ακόμα από το καλοκαίρι. Έχουμε μια παιχνίδια καταρχήν στο ποδόσφαιρο ακόμα, έτσι. Δηλαδή για στόπερο που θα πλαισιώνει Βέλεθ και Σέγκεφελτ θα έκανε. Σου λέω, Κωνσταντίνε, έχω καλή γνώμη για το Μήτογλου του Βόλου. Ο Θάνος λέει, εγώ βλέπω Βαζέχα για Γενικό Αρχηγό. Λάμπρο, Αναστασίου είναι ακόμα στα φαβορί. Εμένα πάντως δεν μου άρεσε σύμφωνα με το υλικό που είχε. Αν ο Παναθηναϊκός αλλάξει προπονητή, σίγουρα θα πέσει στο τραπέζι του Αλαφούζου το όνομα του Αναστασίου. Με τον Αναστασίου είχε φτάσει πολύ κοντά στη συμφωνία. Όταν προέκυψε η επιλογή Μπόλωνη, είχε φτάσει κοντά στη συμφωνία και με έναν άλλον προπονητή πριν τον. Πριν τον Μπόλωνη. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε όμως. Κάποια άλλη, να περάσει λίγος καιρός. Θα παίξει σίγουρα. Στο τραπέζι του Αλαφούζου σίγουρα θα παίξει το όνομα το συγκεκριμένο. Δεν παίζει το ΆΚΑ γιατί δεν υπάρχει γήπεδο στην πρωτεύουσα με στίβο, γράφει ο Άγγελος. Αν έπρεπε να βάλεις τα λεφτά σου αναγκαστικά, πού θα ποντάρεις για γήπεδο, ΆΚΑ ή Βοτανικό? Η απάντησή σου χωρίς συνέστημα όμως. Εννοείς ότι αν έπρεπε να ποντάρω Sony και D, καταρχήν δεν θα πόνταρα ποτέ σε κάτι το οποίο αφορά την ομάδα. Ξεκάθαρα. Αν όμως μου είχαν, με απειλούσαν υπό την απειλή όπλου, μου λέγαν ότι πρέπει να βάλεις, ας πούμε, να παίξεις ένα στοίχημα για το που θα παίζω Παραθυναϊκό στο ποδόσφαιρο σε 10 χρόνια από σήμερα, θα στοιχημάτιζα στο ΟΑΚΑ και όχι στο Βοτανικό. Που θα έβαζε, λέει, μου ζήτησες χωρίς συνέστημα. Είμαι ειλικρινής. Γενικά νομίζω ότι υπάρχουν παιχτάκια Έλληνες στο πρωτάθλημα σε μικρή ηλικία που θα μπορούσε να πάρει ο σύλλογος. Συμφωνώ, Ανδρέα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και για το Λιάβα είχαμε πει μέχρι που τραυματίστηκε. Λάμπρο, μήπως ξέρεις πώς θα μπορούσε να μείνει ο Ντρεωσή μετά την απομάκρυνση του Μπόλωνη? Θα μπορούσε. Δεν υπάρχει, γιατί η Κωνσταντινέ, άμα αποφασίσει η διοίκηση ότι ο Ντρεωσή τη κάνει για να σχεδιάσει τον επόμενο Παναθηναϊκό, θα μείνει. Η πιθανότητα πρόσληψης Γενικού Αρχηγού πριν το τέλος της σεζόν υπάρχει? Πάμε για το καλοκαίρι, το απάντησα, το καλοκαίρι. Και Γιάννη Γκούμα για Γενικό Αρχηγό, λέει ο Λάμπρος, είναι προπονητής στην Ελπίδα, δεν μπορεί, συνονόματε. Προπονητή Παόλο Σόουζα και 15 εκατομμύρια μεταγραφών και Καλτζάκη Γενικό Αρχηγό. Γεια σου ρε Δημήτρη, το καλύτερο μήνυμα της βραδιάς έστειλε ο Δημήτρης ο Σιρόπουλος. Σόουζα, 15 εκατομμύρια και Καλτζάκη Γενικό Αρχηγό. Σούπερ, σούπερ. Αν ήμουν Δέλτα Γάμα, θα έβαζα πρώτα ρήτρα να φύγω από το ΟΑΚΑ σε 10 χρόνια όταν θα υπάρχει προεδρικό διάταγμα για το παρακείμενο οικόπεδο στο Βοτανικό και μετά θα πήγαινα στο Δήμαρχο και θα του έλεγα: αυτά μου δίνει ο Αυγενάκης, κάνε μου μια πρόταση να μην μπορώ να την αρνηθώ. Πολύ ωραίο ο Νίκ. Χαίρομαι που έχω τέτοιους φίλους και τα λέμε με τόσο ωραία μυαλά και τόσο παναθηναϊκές απόψεις. Μακάρι να μην γίνει ξύλωμα της ομάδας το καλοκαίρι, προσθήκες φυσικά, αλλά έχει δει κανείς μια ομάδα να πετυχαίνει με ράβε ξύλωνα κάθε χρόνο? Αυτό είπαμε, Δημήτρη, όχι. Ποια πετυχημένη ομάδα ξέρετε να λειτουργεί έτσι? Καμία, πραγματικότητα αυτό. Να παίξει 4-4-2 με Μακέντα Καρλίτο στο μάτς με ΠΑΟΚ. Δεν έχει σχεδιάσει ποτέ με δύο σεντερφόρ. Πιστεύω θα είναι φωτιά αυτό το δίδυμο στην επίθεση, γράφει ο Θεολόγος. Δεν έχουμε χαφ για να παίξει. Βασικά δεν έχουμε χαφ και κανένα σύστημα αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων.
Εγώ προπονητή θα έλεγα Ζαρντίν. Πορτογαλική σχολή είναι καλύτερη σε θέμα προπονητών και ο Ζαρντίν είναι καλή περίπτωση, όντω. Και έχει φύγει και άσχημα από τον Ολυμπιακό. Τώρα εντάξει, μην τα θυμόμαστε. Έχει φύγει και άσχημα. Και είναι και η Πορτογαλική σχολή όντω πολύ καλή. Και είναι και ένα προπονητή ο οποίο εντάξει, νομίζω ότι και με low budget, δηλαδή θα κάνει δουλίτσα. Και εγώ συμφωνώ με Ζαρντίν. Είναι πολύ ψαγμένη επιλογή. Καλησπέρα φίλε, δεν έχω καταλάβει πόσες ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη, αν έχει σχέση ο κυπελούχος, αν μπορεί σε παρακαλώ να το διαλευκάνεις. Άκου Σωτήρη, ο πρώτος του πρωταθλήματος, τον play-off, θα βγει Champions League. Ο δεύτερος και ο τρίτος θα βγει στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Και ο κυπελούχος ως τρίτη ομάδα. Δικαιούμαστε τέσσερις. Τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια για του χρόνου και του παραχρόνου. Αν τώρα το κύπελο πάει σε μία ομάδα που έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της θέση, είναι δηλαδή στις θέσεις 1, 2 ή 3, τότε ανοίγει τέταρτη θέση. Άρα θα βγει και η τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Και εγώ θα ήθελα, Κυριάκο, δεν θα ακουστεί ωραίο, αλλά είναι στυλ Μητρόπουλου, λέει ο Λάμπρος. Λάμπρο, καλησπέρα. Από την Ελλάδα θα έπαιρνα για δεξί μπακ το Γιάννη τον Κότσιρα. Συμφωνώ, Τζόρτζ, 100% του Αστέρα Τρίπολης. Τα έχουμε πει από τον Κότσιρα, τα λέμε εδώ και 1,5. Από την πρώτη μέρα των εκπομπών τα λέμε για τον Κότσιρα. Απορώ και εγώ γιατί τον καλούν στην εθνική. Εντάξει, για εθνική δεν ξέρω αν είναι, αλλά για backup τώρα ο Κότσιρας είναι πολύ καλό δεξί μπακ. Δεν το συζητάμε. Ρότσα Βαζέχα Καλιτζάκης έπρεπε να είναι ισόβια στον Παναθηναϊκό. Σε περιμένω στο Ρέθυμνο, Λάμπρο, λέει ο Νίκος. Δεν έχω έρθει ποτέ στο Ρέθυμνο, έχω πάει σε άλλα μέρη της Κρήτης. Νίκο, δεν έχω έρθει ποτέ. Να τα φέρουν οι συγκυρίες και εννοείται ότι θα γνωριστούμε. Δεν παίζει το ΟΑΚΑ. Α, το διαβάσαμε αυτό του Άγγελου για το ΟΑΚΑ. Μόλις γράφτηκε Βαζέχα για γενικός αρχηγός. Είναι μια καλή περίπτωση ο Βαζέχα. Είναι μια καλή περίπτωση. Έχει το ανάστημα. Δεν ξέρω τώρα αν. Και ο Σαραβάκος είναι τεράστιος, δε γαμώτο, να επιβληθεί. Δεν είναι του στυλ του, δεν είναι του χαρακτήρα του. Ο Βαζέχα, αν είναι με αρμοδιότητες, παιδιά, αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή, αν ο Βαζέχα μπει και έχει τα κλειδιά και είναι στον πάγκο, νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή. Σόουζα και Νίντζα, μέσα εννοείται και Αγγελάρα σκάουτερ και κατάσκοπο. Όμως το coaching το έχει ο Αγγελάρα, συμφωνώ αυτό. Έπαιζε μονότερμα σε δύο μάτς στο Σεράλεξ. Φυσική κατάσταση δεν είχαμε τότε. Ο Αναστασιάδης είχε πρόβλημα πάντα στο να προετοιμάζει τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο. Όλες οι αλλαγές του ήταν πάντα μία και μία. Ζαρντίν είναι πάρα πολύ καλό. Συμφωνώ, αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν σούπερ, γράφει ο Ηλίας. Δεν γουστάρουμε ο ΑΚΑ Λάμπρο γήπεδο στο Βοτανικό. Πρέπει να ξυπνήσουμε έλεος, Βοτανικό γήπεδο και αστέχνης. Για μπάσκετ συζητάμε στο ΑΚΑ περισσότερο. Αυτό. Ο Αλαφούζος θα φύγει ή θα είμαστε εγκλωβισμένοι στα παιχνίδια του. Κάποια στιγμή θα φύγει, ελπίζω σύντομα, Τζόρτζ. Ναι, στον Τζόρτζ. Ελπίζω σύντομα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 12 και 10, είμαστε 1 ώρα και 8 λεπτά περίπου εδώ. Είπαμε αρκετά πραγματάκια. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όσοι φίλοι δεν είστε μαζί μας εδώ αύριο ή μεθαύριο, γιατί θα κάνουμε live και αύριο στις 11 και την Κυριακή στις 11 και καλά να είμαστε και τη Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Οπότε πάμε για 4 live μαζεμένα, να ξεμπουκώσετε κι εσείς. Γιατί ξυπνάω το πρωί προχθές και βλέπω ένα inbox. Λάμπρο, κάνε live. Θέλω να βρίσω, θέλω να ξεσπάσω. Και λέω, κοίταξε να δεις καμιά φορά ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αγχολητικό για όλους μας. Και εγώ τα είπα και ξεθύμανα και εσείς τα λέτε και ξεθυμαίνετε. Και εγώ μαθαίνω από εσάς και εσείς μαθαίνετε από μένα ό,τι μπορώ, τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Αυτά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο και πάλι στις 11. Καληνύχτα.